Κύριε Νικολάου, καλησπέρα σας. Σας ακούω. Ωραία. Ο κύριος Νικολάου, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και κύριε Νικολάου, θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε μαζί όσο πιο περιεκτικά γίνεται για την εξωτερική πολιτική της χώρας, που από ό,τι βλέπουμε δεν περπατάει σε καλά μονοπάτια. Ένα μουντό τοπίο είναι ολόκληρά μας. Έμεσα εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία, προβλήματα με το Ιράν, σοβαρά θέματα με την Τουρκία. Τι γίνεται, τις διαπιστώσεις σας? Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι έμεση εμπλοκή δεν ξέρουμε κατά πόσο έμεση είναι, τουλάχιστον δεν ξέρουμε κατά πόσο θα συνεχίσει. Έμεση εννοώ, καταλαβαίνω, με την έννοια ότι μέχρι στιγμή στέλνουμε στρατιωτικό εξοπλισμό, οπλισμό διαφόρων τύπων σε χώρες πέριξ της Ουκρανίας, όπου διεξάγεται η υπεριαλιστική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Όμως το επόμενο διάστημα φαίνεται ότι υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες, και η πιθανότητα ένταξης και στρατιωτικού προσωπικού ελληνικού στα διάφορα battle groups, τους σχηματισμούς μάχης δηλαδή, που συγκροτούνται με ευθύνη του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μόνιμης διαδρομένης συνεργασίας της ΠΕΣΚΟ και στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, αλλά και σε άλλες χώρες πέριξ της γραμμής της σύγκρουσης. Άρα λοιπόν πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι πάρα πολύ ανήσυχος και να παρακολουθεί με ανησυχία και με μεγάλη σπουδή τις εξελίξεις, γιατί φαίνεται ότι το μονοπάτι το οποίο ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι ο ίδιος δρόμος που είχε στρώσει, αν θέλετε, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την βαθύτερη ενσωμάτωση της Ελλάδας στα ευρωνατοϊκά σχέδια, είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αυτό, αν θέλετε, φαίνεται με διάφορους τρόπους. Πολύ σωστά το επισημάνατε κι εσείς. Το πρώτο, τα λέω χρονικά δηλαδή, των τελευταίων ημερών, είναι και η δέσμευση από το Ιράν ελληνικών συμφερόντων πλοίων στον Περσικό κόλπο, οι άλλες απειλές. Είναι η μεγάλη αύξηση στον αριθμό των υπερπτήσεων που γίνονται τουρκικών αεροσκαφών μαχητικών ή και μη επανδρομένων και στο Αιγαίο, αλλά τώρα και πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Το οποίο δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως θέλουν να τα λένε αυτά τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, τα αστικά κόμματα τα οποία συμμετέχουν στο Ευρωατλαντικό τόξο, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΠΙΝΑΛ και άλλα κόμματα, όλοι πλην του ΚΚΕ δηλαδή, όπου μας λένε ότι η συμμετοχή μας και η βαθύτερη εμπλοκή σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια επί της ουσίας προασπίζει τα σύνορά μας, προασπίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, προασπίζει τα δικά μας συμφέροντα. Αντίθετο συμβαίνει. Να σας ρωτήσω, κύριε Νικολάου, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τις ελληνοαμερικανικές συμφωνίες και με τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, αυτό το άπλωμα της συμφωνίας δημιουργεί μια αμυντική ασπίδα καλή στη χώρα μας. Έχει ψήγματα αλήθειας αυτός ο ισχυρισμός? Κοιτάξτε, η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν μαζί στο ΝΑΤΟ πριν από 70 χρόνια, το 1952. Όντας μέλη του ΝΑΤΟ, άρχισαν να δομούνται από πλευράς Τουρκίας αυτές οι απαράδεκτες προκλητικές αξιώσεις οι οποίες έχουν κορυφωθεί. Μέσα, όντας και οι δύο μέλη, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, γίνεται ο Ατύλλας, η εισβολή και η κατοχή της Κύπρου. Για να μην πει κανείς ότι, εν πάση περιπτώσει, το πάτε πολύ πίσω και τα λοιπά, ας δούμε και τα τελευταία 20-30 χρόνια. Μετά το 1996, την κρίση στα Ίμια, και μετά το απαράδεκτο της κυβέρνησης Σιμίτη, ευχαριστούμε τη ΣΥΠΑ, ανακοινώνει το State Department ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν κυριαρχία ούτε στα Ίμια ούτε σε άλλα νησιά και νησίδες. Το 2020, πάλι σε έγγραφο το οποίο διέρευσε το State Department και το οποίο δεν το διαψεύδει, μιλάνε κάνουν απαράδεκτες αιτιάσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα θαλάσσια σύνορα, τον εναέριο χώρο, τα 6 μίλια κτλ. Ταυτόχρονα, σήμερα, πριν από μερικές μέρες, το ΝΑΤΟ συμμετέχει μαζί με την Τουρκία σε μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση που κάνει, την ΕΦΕΣ 22. Αποβατική.
Βεβαίως. Να θυμίσω ότι μέσα στο ΝΑΤΟ είναι τα 25 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάνουν και παρακολουθούν όλοι μαζί μια άσκηση που περιλαμβάνει απόβαση σε νησί και προφανώς δεν πρόκειται ούτε για τις Κανάριες νήσους ούτε για τις Βαλεαρίδες νήσους αυτή η αποβατική άσκηση. Άρα λοιπόν εμείς λέμε και καλούμε τον ελληνικό λαό να προβληματιστεί. Αυτό το ίδιο, πώς να το πω, όταν σε χτυπάει το παπούτσι σου δεν αλλάζεις πόδι. Άρα λοιπόν όταν αυτό το ίδιο το νατοϊκό, το ευρωνατοϊκό πλαίσιο θρέφει και δίνει αέρα στα πανιά αυτών των απαράδεκτων, προκλητικών και αστήρικτων αξιώσεων της Τουρκίας, της τουρκικής αστικής τάξης στην πραγματικότητα. Μπορεί το ίδιο αυτό το πλαίσιο που δημιουργεί το πρόβλημα να το λύσει? Σωστά. Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πώς θα έπρεπε να χαραχτεί η εξωτερική μας πολιτική για να προασπίσουμε τόσο την ανεξαρτησία μας όσο την αμυντική μας θωράκιση? Το επίκεντρο, αναγκαστικά πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο το λαϊκό συμφέρον, τα λαϊκά συμφέροντα και οι διεκδικήσεις στο σύνολο. Αυτό τι σημαίνει ότι αν δεν έχεις μια οικονομία και μια εξουσία όπου ο λαός θα κάνει πραγματικά κουμάντο, όπου θα οργανώνει την κοινωνική παραγωγή, θα οργανώνει το τι θα παράγεται, θα οργανώνει τη βιομηχανία, θα οργανώνει με βάση το δικό του συμφέρον και αντίστοιχα θα οργανώνει τις διεθνείς σχέσεις με βάση το αμοιβαίο υποφελές συμφέρον των γειτονικών λαών. Γιατί το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μεταξύ του λαού της Ελλάδας και του λαού της Τουρκίας. Εννοείται. Δεν είναι αυτοί οι δύο. Ακριβώς, δεν είναι αυτοί οι δύο που ερίζουν. Γιατί αυτοί που ερίζουν στην πραγματικότητα, στην περιοχή και δημιουργούν το πρόβλημα, είναι η μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη και από τις δύο πλευρές. Και από την ελληνική πλευρά που συνδέεται, ας πούμε, με γαλλο-ιταλικούς ομίλους, αμερικάνικους, και από την τουρκική πλευρά που συνδέεται με άλλους ομίλους ή και με τους ίδιους πολλές φορές, οι οποίοι ερίζουν για το πώς, ποιος θα βάλει χέρι στα ενεργειακά αποθέματα που υπάρχουν στο Αιγαίο σε βάρος της κυριαρχίας της Ελλάδας, της Κύπρου κτλ. Σε βάρος των λαών όλων των πλευρών, γιατί δεν έχουν να κερδίσουν κάτι οι λαοί αν αρχίσουν να εκμεταλλεύονται οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι τα ενεργειακά αποθέματα. Αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα αποτέλεσμα που το βλέπουμε σήμερα με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κόστος της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο στην πραγματικότητα. Παρά όλα αυτά τα οποία λένε, την τεράστια στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κονδύλια στα μεγάλα μονοπόλια των ανανεώσιμων πηγών κτλ., ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει, ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το επίκεντρο, ότι πρέπει ο λαός μας και ο κάθε λαός να συνειδητοποιήσει ότι έχει μεγάλη δύναμη στα χέρια του, ότι πρέπει να παλέψει για να λύσει τα άμεσα προβλήματά του, αλλά και πρέπει να παλέψει για να λύσει τα μακροπρόθεσμα προβλήματά του. Και αυτό σημαίνει να κάνει ο ίδιος κουμάντο στη χώρα του, σημαίνει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς που δημιουργούν στενό κορσέ για το σήμερα, όλο και στενότερο. Και βεβαίως, ακόμη πιο επιτακτικά, εμείς λέμε, πρέπει σήμερα να είναι καθαρή στάση απέναντι στον πόλεμο. Να απαιτήσει η χώρα μας, η Ελλάδα, να μην συμμετέχει, να μην έχει καμία εμπλοκή σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια, γιατί σήμερα είναι βαθιά μπλεγμένη στο πλευρό των ευρωνατοϊκών συμφερόντων. Πράγμα το οποίο την καθιστά και θήτη στον πόλεμο, αλλά και στόχο, όπως ήδη τεκμηριώσαμε. Ότι πρέπει να παλέψει σήμερα ενάντια στην διεύρυνση των αμερικανονατοϊκών βάσεων, γιατί αυτό αποδεικνύεται από την πραγματικότητα ότι είναι πολλαπλά σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και βεβαίως είναι προς όφελος των μεγάλων μονοπωλίων, τα οποία σήμερα και κατά το προηγούμενο διάστημα και σήμερα πρημοδοτούνται με λαϊκά χρήματα για κάθε τρόπο. Κύριε Νικολάου, ως ευρωβουλευτής, για δώστε μας μια εικόνα στην Ευρωβουλή, τι γίνεται με σχέση με το ελληνοτουρκικό? Υπάρχουν κάποιες διεργασίες κρυφές ή είναι απλά αυτές οι ανακοινώσεις που όλοι βλέπουμε να δημοσιεύονται, οι οποίες ουσιαστικά είναι ευχολόγια προς συζήτηση? Κοιτάξτε, και στην Ολομέλεια, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, υπήρξε η έκθεση για το 2021 και την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, στην οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας τοποθετήθηκαμε πάρον, διότι... Ποια ήταν η τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος? Σας είπαμε πάρον, διότι
Από τη μία είναι αυτό που λέτε, είναι ευχολόγια. Φαίνεται η ευκολία με την οποία, για παράδειγμα, βάζει μπροστά το ζήτημα της εισβολής, για παράδειγμα, της απαράδεκτης καταδικαστέας της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα το ζήτημα της εισβολής και κατοχής τεράστιου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία εδώ και δεκαετίες το καταχωρεί σαν ένα ανεπίλητο πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι εξαφανίζει εκεί ότι η Τουρκία είναι, έχει εισβάλει, έχει κατοχή κτλ. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι συνεχίζουν σε μια λογική business as usual, γιατί είναι μεγάλα τα στρατιωτικοπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα βασικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία, οποία έχουν μεγάλα εμπορικά συμφέροντα και στρατιωτικά και στρατιωτικής βιομηχανίας και πωλήσεις όπλων κτλ. Με την Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν να το διαταράξουν, γιατί η πρεμούρα του ευρωνατοϊκού στρατοπέδου είναι να διατηρηθεί η νατοϊκή συνοχή σε αυτή την δύσκολη συγκυριακά περίοδο, δηλαδή τι, να αποσπαστεί και να παραμείνει η Τουρκία στα πλαίσια των ευρωνατοϊκών σχεδιασμών και να απομακρυνθεί από τη Ρωσία. Και για πάνω σε αυτό το έδαφος, στην πραγματικότητα, το οποίο είναι το έδαφος της συνεκμετάλλευσης δηλαδή, διαμορφώνεται ολόκληρο αυτό το παζάρι, στο οποίο στηρίζεται η τουρκική προκλητικότητα, δίνεται αέρα στα πανιά της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, της Ελλάδας και των λαών της. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πλαίσιο και αυτό αποδεικνύει, αν θέλετε, και προς τα που πηγαίνει η κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε το κάλεσμά μας. Ήταν λίγος ο χρόνος μας. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να μπορέσετε να σας έχουμε εδώ στο στούντιο, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη και χωρίς χρονικά εμπόδια συζήτηση γενικά τι συμβαίνει στην Ευρωβουλή. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι στη διάθεσή σας. Το μόνο που καλούμε τους ακροατές να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να έχουν το νου τους και βεβαίως να κλιμακώσουν την πάλη τους μαζί με όλο τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους, μια πάλη την οποία διεξάγεται όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν που ξεκίνησε ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, με αυτά τα αιτήματα, έτσι ώστε πραγματικά ο ελληνικός λαός, ο οποίος ήδη πληρώνει πάρα πολύ από την τσέπη του και από το τσουρομαδημένο εισόδημά του τα αποτελέσματα του πολέμου, να μην τα πληρώσει και με τις ζωές των Ελλήνων στρατιωτών, αξιωματικών και υπαξιωματικών, που την επόμενη μέρα μπορεί να βρεθούν, αν όχι στο μέτωπο, δίπλα στη γραμμή του μέτωπου. Ευχαριστούμε πολύ ξανά και καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.